όπως γνωρίζετε, η Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας έχει κηρύξει 24 ώρια απεργία για την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021, η μέρα που θα ψηφιστεί το αντεργατικό νομοσχέδιο που καταργεί το 8ωρο και οδηγεί τις εργασιακές σχέσεις σε συνθήκες ζούγκλας, προκειμένου να αντισταθεί και να δείξει την αντίθεσή της και να αντισταθεί στην ψήφισή του. Μετά την πρωτοβουλία αυτή, ακολούθησαν και άλλες ομοσπονδίες, ακολούθησε και το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας και η ΑΔΕΔΗ, οι οποίοι είχαν προκηρύξει και τα δύο αυτά οι οργανισμοί είχαν προκηρύξει 4 ώρες τάση εργασίας, ήρθαν μαζί μας και ακολούθησε και προκήρυξαν και αυτοί και συμμετέχουν και αυτοί στην 24ωρη απεργία εναντίον του εργασιακού νομοσχεδίου. Θεωρούμε ότι η αντίθεση πρέπει να εκφραστεί πάρα πολύ έντονα. Έχουμε μια μοναδική ανατροπή των εργασιακών σχέσεων επί το χείρο που γίνεται για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, μετά το 1982, και θεωρούμε ότι πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι, είτε είναι στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, να εκφράσουν την αντίθεσή τους, διότι τα πράγματα από εκεί και πέρα θα πάρουν την κατηφόρα και θα έχουμε πολύ άσχημες εξελίξεις για το επίπεδο ζωής και για τις οικονομικές συνθήκες επιβίωσης των εργαζομένων. Πέρα από αυτό, θέλω να πω τώρα και σαν εκπρόσωπος και του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ Αργολίδας, ότι πληροφορηθήκαμε ότι πριν μία ώρα ακριβώς ο Υπουργός Παιδείας κατέθεσε αγωγή κατά της ΑΔΕΔΗ στα δικαστήρια της Αθήνας, προκειμένου να κηρυχθεί η απεργία παράνομη με αφορμή τις πανελλήνιες εξετάσεις. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η έλλειψη επικοινωνίας και η έλλειψη διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και των συνδικάτων, θεωρούμε ότι είναι η αιτία για ό,τι γίνεται και για τις αντιπαραθέσεις οι οποίες υπάρχουν. Θα μπορούσαν, αν υπήρχαν διεύλοι επικοινωνίας και αν υπήρχε μια στοιχειώδης και από τη μεριά της κυβέρνησης στοιχειώδη συνεννόηση, να αποφεύγονται τέτοια ζητήματα. Η απεργία που έχουν προκηρύξει η Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας δεν άπτεται καθόλου τον Πανελλήνιο Εξετάσεις. Εμείς απευθυνόμαστε στους μαθητές και στους δασκάλους, οι οποίοι εργάζονται στα δημοτικά σχολεία. Από εκεί και πέρα θα αναμένουμε και τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Οι απόψεις μας είναι σταθερές. Πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο. Δεν θέλουμε να κάνουμε απεργία για την απεργία. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι η πιο σοβαρή, πραγματικά τα τελευταία 40 χρόνια, νομοθετική προσπάθεια ανατροπής των εργασιακών σχέσεων και των δικαιωμάτων των φτωχών εργαζομένων. Και γι' αυτό αντιδρούμε. Θεωρώ ότι όταν ένα δικαστήριο αποφασίζει ότι η απεργία είναι παράνομη, εμείς είμαστε άνθρωποι που δεν τηρούμε τους νόμους και δεν το συζητάμε αυτό, δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Προφανώς αυτό θα λειτουργήσει αποσυσπηρετικά και ο περισσότερος και πολλοί κόσμος δεν θα κάνει απεργία, διότι είναι απόφαση δικαστηρίου, εάν είναι παράνομη. Παρ' όλα αυτά, αναμένουμε τις εξελίξεις. Σήμερα το απόγευμα, αργά το απόγευμα, θα βγει και η απόφαση από το δικαστήριο της Αθήνας, οπότε θα ξέρουμε τι γίνεται, τι μέλη γενέστε. Πάντως θεωρούμε ότι αυτά τα ζητήματα, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να λύνονται με δικαστικές προσφυγές, πρέπει να λύνονται μόνο με διάλογο. Η έλλειψη του διαλόγου δημιουργεί όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις, οι οποίες δεν είναι για το καλό και για την κοινή προσπάθεια που κάνουμε για την αναβάθμιση του επίπεδου ζωής των εργαζομένων και της κοινωνίας γενικότερα.